Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι το καθαριστικό προσωπικό, οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται στο σχολείο τη Δευτέρα και μέχρι και σήμερα δεν έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο. Είναι δεδομένο ότι οι καθαριστές οι φετινοί θα είναι λιγότεροι από τους περσινούς. Δηλαδή είδα ότι διαφημίζανε και οι σχολικές επιτροπές ότι θα έχουμε 65 προσλήψεις καθαριστικού προσωπικού, ενώ πέρσι ήταν 67-68. Δηλαδή μειώνονται και οι άνθρωποι βγαίνουν και πανηγυρίζουν. Και μέχρι σήμερα έχουν βγει τροποποιητικές από το Υπουργείο Εσωτερικών που καθιστά αδύνατο το να έχουμε οριστικούς πίνακες και προσλήψεις ανθρώπων. Τα προηγούμενα χρόνια οι άνθρωποι ξέραν ότι θα ξαναδουλέψουν στην ίδια σχολική μονάδα και πηγαίναν από τις 20 του Αυγούστου και μπαίνανε στο σχολείο και κάνανε γενικό καθαρισμό. Τώρα οι εκπαιδευτικοί θα πάνε στην 1η Σεπτέμβρη και θα βρουν ένα σχολείο το οποίο δεν θα έχει στοιχειώδως καθαριστεί, όχι απολυμανθεί. Είναι ένα μεγάλο θέμα και φυσικά συναισθάνομαι και την αγωνία αυτών των ανθρώπων που τα προηγούμενα χρόνια δούλευαν και βλέπουν τώρα να γίνεται ένα ανακάτεμα της τράμπουλας, γιατί κακά τα ψέματα, άλλο να είσαι οδοκαθαριστής και άλλο να καθαρίζεις εσωτερικό χώρο σχολείου. Δεν μπορεί να δούμε αυτή τη στιγμή ανθρώπους οι οποίοι δουλεύανε στο δρόμο να δουλεύουν τώρα μέσα στις σχολικές αίθουσες. Και σε κανένα σημείο δεν είδαμε να μετράει η γνώμη του διευθυντή και του συλλόγου διδασκόντων όσον αφορά την δουλειά που προσφέραν οι προηγούμενοι καθαριστές, ώστε και αυτό να μετράει στα σύν ή στα πλήν της καινούργιας πρόσληψης. Κύριε Σταυρίδη, αναφορικά τώρα με αυτό που λέτε με τις καθαρίστριες, την προηγούμενη εβδομάδα είχαν πει ότι θα μοριοδοτούνται επιπλέον οι καθαρίστριες οι οποίες δούλευαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά δεν είναι το μοναδικό κριτήριο. Υπάρχουν και άλλα κριτήρια και ήρθαν και τροποποιητικοί εγκύκλοι. Οπότε λίγο ανακατεύεται η τράμπουλα. Και ανησυχούν και αυτοί γιατί θα φτιαχτεί μάλλον μια αξιολογική σειρά και ενδεχομένως να μην βρεθούν στο ίδιο σχολείο που δουλεύαν τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά έρχονται και να τρέπουν και τη λειτουργία του σχολείου, γιατί ο καθένας είχε μάθει ότι είχε καθαριστής ή είχε καθαρίστρια ήξερε το χώρο και ήξερε από πού θα πιάσει και πού θα τελειώσει την εργασία, μέχρι να πάει ένα καινούριο πρόσωπο. Να προσαρμοστεί και να καταλάβει πώς είναι η δουλειά και πώς τρέχει και σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Δηλαδή δεν κάνεις αλλαγές όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Κάνεις αλλαγές όταν τα πράγματα κατευναστούν. Τώρα με τον κορονοϊό προφανώς δεν ήταν κατάλληλη περίοδος για να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία.